Και καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac Rebirth, πάμε να παίξουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Πάμε με την Eden, αγαπάμε Eden, έχει δύο τυχαία αντικείμενα τα οποία πάντα μας αρέσουν και βλέπουμε ότι υπάρχει, τι είναι αυτό. Οκ, το ψαλίδι είναι, το βλέπω, το άλλο τι είναι, speed και range δεν το βλέπω, έχουν πολύ χαμηλό shot speed, speedball δεν το κόβω. Roid Rage είναι. Δεν ξέρω. Blank card δεν το θέλουμε. Δεν είμαστε ιδιαίτερα καλά, μπορώ να πω για αρχή, σαν Eden, τέλος πάντων. Δεν μας πειράζει. Την πρώτη φορά παίξαμε με Isaac, χρησιμοποίησαμε D6, το οποίο υπεραγαπάμε. Μπορέσαμε, κερδίσαμε, νομίζω το χρησιμοποίησαμε εκεί που έπρεπε. Ή πολύ απλά το χρησιμοποίησαμε και όπου έγινε αυτό, μας βοήθησε πάρα πολύ. Λοιπόν, πολύ χαμηλό shot speed, οπότε δεν είναι speedball. Α, μπορεί να είναι το virus. Ναι, είναι και αυτό, μπορεί να είναι virus. Έχασα. Και δεν έχουμε και καλό speed. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Το shot speed, ok, θα φτιαχτεί κάποια στιγμή, δεν γίνεται να μείνει έτσι. Damage έχουμε πολύ πολύ μέτριο. Το ψαλίδι θα το χρησιμοποιήσουμε εννοείται στο boss. Είναι από τα πάρα πολύ καλά active αντικείμενα. Και μπορώ να πω ότι από θέμα δυναμικότητας και damage ίσως είναι μέσα στα 5 καλύτερα active αντικείμενα. Δηλαδή Book of Belial, Nail, Satanic Bible. Μέσα και αυτό, και θέλουμε βόμβες. Θέλουμε πάρα πάρα πολλές βόμβες. Ελάτε, έλα, έλα. Ωραία. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε για τον boss απευθείας. Steven. Ελπίζοντας να βρούμε τον Steven και όχι τον Little Steven. Λοιπόν, βρήκαμε Little Steven. Δεν πετάμε δυστυχώς εδώ πέρα, ίσως θα πρέπει να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνουμε. Το Curse of the Maze μας μπερδεύει ιδιαίτερα. Όχι. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνει η κατάσταση. Στο τσάκ δεν χτυπηθήκαμε. Για να δούμε εδώ τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, το shop νομίζω δεν πουλάει και βόμβες. Οπότε θα είναι πολύ πολύ κρίμα να μείνουμε έτσι. Για να δούμε τώρα και από την άλλη πλευρά τα κάνα δύο δωμάτια που θα υπάρχουν. Και θέλουμε το λιγότερο δύο βόμβες. Οκ. Για να δούμε εδώ τι υπάρχει. Βόμβα θέλω να δώσεις. Δεν έδωσε βόμβα, οπότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ψαλίδια. Το ψαλίδι μάλλον να πάμε να πάρουμε δύο βόμβες. Παρ' όλα αυτά δεν το σκέφτηκα καθόλου ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα να μην βρούμε καμία μα καμία βόμβα και να χάσουμε εδώ πέρα δύο μαγικές πέτρες και ένα κίτρινο σεντούκι, το οποίο μπορεί να ήταν ένα cricket head. Πολύ κρίμα, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε στο δεύτερο όροφο. Έτσι όπως ξεκινήσαμε και τον πρώτο, δεν πήραμε τίποτα απολύτως. Βασικά όχι, πήραμε τον Little Steven. Ο οποίος δεν είναι άσχημος, ειδικά τώρα στους πρώτους ορόφους. Απλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς εδώ πέρα τα Champion. Διότι εάν χτυπηθούμε, πολύ απλά χάνουμε. Για να δούμε εδώ καμιά πέτρα. Θα μας χρειαστούν οι πέτρες, γι' αυτό πρέπει να τις ψάξουμε όλες. Α, τόσο καλά. Αυτό ακριβώς ήθελα, να πάρω τουλάχιστον την μπλε καρδιά. Οπότε τώρα είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Πέτρα, 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 όχι. Ανεβαίνουμε. Έλα και εσύ, ωραία. Φτάνει όμως με αυτές τις αράχνες.
καντάει και λίγο κουραστικό. Αν δεν έχεις καλά tiers εδώ πέρα, είναι ό,τι χειρότερο. Για να βάλουμε εδώ μία βόμβα και ό,τι γίνει. Τέλεια. Λοιπόν, Swallowed Pain, πήραμε και τη βόμβα μας πίσω. Για να πάμε εδώ. Οκ, χρησιμοποιούμε αυτό. Θα πάρουμε και την μπλε καρδιά. Θα πάρουμε και τη βόμβα. Αλλά δεν βλέπω να κάνει damage πουθενά, οπότε πρέπει να το κατευθύνουμε ελαφρώς. Έλα από εδώ. Έλα και όρμα. Όρμα. Τουλάχιστον πήραμε άλλη μια μπλε καρδιά, πράγμα το οποίο δεν το είχα σκεφτεί καθόλου όταν πάτησα το ψαλίδι. Λοιπόν, item room. Lucky food. Luck up. Καθόλου άσχημο. Ναι. Μπορώ να το δοκιμάσω. Θα το κάνω με μία βόμβα. Άλλη μία, επειδή το θέλω. Έλα. Μπράβο. Το κλειδί. Εντάξει. Αυτό με ενδιέφερε κυρίως. Τώρα οι βόμβες κακώς τις χρησιμοποίησα. Αλλά εντάξει, οκ. Έπρεπε να το δοκιμάσω. Εάν ήταν κάποιο καλό αντικείμενο, κάποιο fate ας πούμε, δεν θα το μετάνιωνα καθόλου. Θέλουμε damage, επιγόντως. Πολλά κλειδιά, θέλω gap stale. Ωχ, στο τσακ. Εντάξει, τουλάχιστον μας βοήθησαν. Και λέω να πάω και στο shop. Και θέλω 15 νομίσματα. Βασικά θέλω μία blood bag τώρα. Και νομίζω θα τα βρω τα λεφτά μου. Ωραία. Ωραία και από εδώ. Ναι. Πέτρα, 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 πέτρα. Όχι, λοιπόν, πάμε να γεμίσουμε. Βασικά θέλουμε άλλα δύο δωμάτια, τα οποία τα βλέπω και ελπίζω να έχουν μέσα αντιπάλους. Από εκεί και πέρα είπαμε, θέλω μία blood bag. Δύσκολο δωμάτιο. Εντάξει, εν τέλει μπορέσαμε και κερδίσαμε πολύ πιο εύκολα από όσο νόμιζα. Μπορούμε εδώ να βάλουμε μία βόμβα, μήπως βρούμε κάποια νομίσματα. Μπορούμε να βάλουμε μία βόμβα εδώ. Και μάλλον εδώ θα τη βάλω γιατί είναι το μυστικό δωμάτιο. Λεφτά. Μάλιστα, οκ. Δεν μπορώ να παραπονηθώ. Mystery Sack. Όλο και κάτι θα μας δώσει. Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται. Στο boss δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψαλί. Τι, δεν είχε τόσα δωμάτια να χρησιμοποιήσουμε. Μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουμε και 15 νομίσματα. Και τι κάνουμε τώρα. Είναι μια ερώτηση. Πάμε να πολεμήσουμε τον boss έτσι όπως είμαστε. Βασικά θα βάλω τη μία βόμβα εδώ πάνω. Όλο και κάτι καλό μπορεί να βρεθεί. Να είμαστε. Αυτό ακριβώς. Μάμσκι. Και μία μπλε καρδιά. Το donation πρέπει κάποια στιγμή να το πιέσω πολύ. Λοιπόν, Blighted Ovum. Α, μάλιστα, οκ. Νομίζω πως θα μπορέσουμε να κερδίσουμε πολύ εύκολα. Και Stem Cells, HP Up και Krampus, τώρα Krampus. Ωραία. Και όχι Head of Krampus. Λοιπόν, δεν κρατάω Head of Krampus, κρατάω το Pinging Sears Cut and Run. Διότι το θεωρώ καλύτερο, όπως βλέπετε κάνει τρομερό damage. Για τα bosses είναι ότι καλύτερο, βασικά είναι ότι καλύτερο και για το δωμάτιο των 20 λεπτών, εάν το σκεφτείτε. Πετάς και επειδή πετάς μπορείς και αποφεύγεις πάρα πολλούς αντιπάλους, που σημαίνει ότι το Pinging Sear θα κάνει πάρα πολύ damage μέχρι να σε φτάσουν οι άλλοι. Οκ, ας κερδίσουμε και αυτό το Champion.
Και το Mystery Sack πληρώνει από το πρώτο κιόλας δωμάτιο. Ωραία. Μάλιστα. Άλλη μια βόμβα και ένα νόμισμα. Τελικά, τι έχω πάρει, δεν πρέπει να έχω πάρει το virus. Το Roid Rage. Synth Oil. Λες να είναι το Synth Oil. Εντάξει, δεν θυμάμαι τι είναι όταν είναι εκεί πέρα η γέννηση. Άντε, ας πούμε ότι είναι το Synth Oil. Εννοείται θα τα ανοίξουμε. Δεν το συζητάς καν κάτι τέτοιο. Και εδώ είναι δωμάτιο για το Pinging Sears. Επόμενος. Εντάξει, εύκολοι αντίπαλοι. Σιγά σιγά θα τους κερδίσουμε όλους. Tears και damage χρειάζομαι. Ακόμα μπορώ να πω ότι αυτό χρειάζομαι. Ωραία, τουλάχιστον ο Little Steven κάνει πολύ καλό damage. Αυτά, troll bomb δεν τη θέλουμε. Και μαύρη καρδιά. Συν. Πληρώνουν τα σεντούκια. Ας πάρουμε το ένα χάπι και βλέπουμε εδώ τι θα μας βγάλει. Are you wizard? Okay. Δεν με πειράζει είναι η αλήθεια, διότι έχουμε μια χαρά αντικείμενα και μας έδωσε πολύ καλά πράγματα το δωμάτιο. Ειδικά από αναλώσιμα αντικείμενα είμαστε μια χαρά. Εδώ πέρα θα τους κερδίσω μάλλον με τον Little Steven. Okay, κάτι γίνεται τώρα. Με το δεξί. Το μάτι θα το βαράω. Έλα, φτάνει όμως. Ωραία, το Pinging Sear έχει γεμίσει. Δεν το χρησιμοποιώ ακόμα, διότι θέλω να το χρησιμοποιήσω στο boss. Item room. Distant Admiration. Οκ, είναι η δυνατή μύγα, η οποία είναι και πιο κοντά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν τη λες και ό,τι καλύτερο. Υπάρχουν και πολύ καλύτερα αντικείμενα, παρόλα αυτά υπάρχουν και αντικείμενα τα οποία δεν θα έπαιρνα, οπότε από το να εμφανιζόταν κάτι σαν το blank card, προτιμώ κάτι τέτοιο, το οποίο μπορεί σπάνια να κάνει και κάποιο damage. Ωραία. Τελικά το Synth Oil πρέπει να είναι. Δεν θα λύσω ποτέ αυτή την απορία μου, αλλά δεν με πειράζει. Μιλάμε για πολλά λεφτά και το shop θα είναι τόσο τραγικό που θα μου βγάλει greed. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το κάνει κάτι τέτοιο. Για έλα, έλα. Μπράβο. Λοιπόν, τη μία βόμβα θα τη βάλουμε εδώ για να βρούμε Maggie's Faith. Δεν το λες άσχημα αντικείμενο. Και λέω να το πάρω, διότι έχουμε ακόμα πολλούς ορόφους, που σημαίνει πολλές λευκές καρδιές. Και... εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, τα παίρνω όλα ασυζητητή. Με συγχωρείτε, και το χάπι είναι Tears Down. Αυτό ήταν κάτι άσχημο, μπορώ να πω. Για να δούμε αυτό. Cricket's Head. Hanged Man. Δεν είναι άσχημο. Είναι η αλήθεια και βλέπετε ότι τα tiers μας έχουν επηρεάσει. Δυστυχώς μπορώ να πω, διότι δεν έχει shot speed, οπότε τα tiers είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εν τω μεταξύ νιώθω σαν να αποδυνάμωσα εντελώς τα δάκρυά μου. Λοιπόν, πάμε για τον boss και ό,τι γίνει. Είναι Chad, δεν τον θέλω καθόλου. Μα καθόλου. Έλα, όρμα. Έτσι, μπράβο, εύκολα. Τον Little Chat δεν τον θέλω, γιατί βλέπω ότι γενικά πέφτουν πολλές κόκκινες καρδιές, οπότε ας τον αφήσουμε. Ούτε tears βλέπω να ανεβάζουμε, ούτε damage βλέπω, κακό αυτό.
Πάμε να τελειώσουμε τον όροφο. Έχουμε μερικά ακόμα δωμάτια να εξερευνήσουμε. Και πολλά τσάμπιον εδώ πέρα. Πράγμα ψιλοάσχημο. Ναι, οκ. Αφήστε με λίγο στην ησυχία μου. Εντάξει, στο τσάκ εντελώς. Ας είναι tears up. Ένα από τα δύο τουλάχιστον. Bombs αρκείς, άθλιο. Balls of steel, καλό. Το bombs αρκείς δεν μου αρέσει διότι δεν θέλω να ανταλλάζω τα κλειδιά που έχω ήδη βρει. Και ούτως ή άλλως θα βρούμε πάρα πολλές βόμβες από εδώ και πέρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Ωραία. Ωραία. Τέλος και από εδώ. Βλέπετε, κόκκινες καρδιές εμφανίζονται. Πιθανόν λόγω luck, φαντάζομαι. Ναι, αξίζει. Μιας και έχει γίνει ανταλλαγή, πρέπει να βρούμε και μυστικά δωμάτια. Μιας και έχουμε πολλές βόμβες. Θέσεις για μυστικά δωμάτια υπάρχουν πάρα πολλές. Ας διαλύσουμε πρώτα αυτό. Τουλάχιστον κερδίσαμε το champion. Λοιπόν, μυστικό δωμάτιο, πού μπορεί να είναι? Εδώ ευτυχώς δεν είναι, μπορεί να είναι εδώ κάτω. Μάλιστα, μία βόμβα εδώ, δεν κάθομαι να ασχοληθώ παραπάνω με κάτι τέτοια. Μόνο αν είμαι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση θα χρησιμοποιήσω τον κουλοχέρι. Και λοιπόν, για το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, μάλλον δεξιά κάτω. Εδώ δεξιά, κάτω και πάλι τέρμα κάτω, φαντάζομαι. Τι μπορεί να έχει? Goat hoof. Καλό το speed, δεν είναι άσχημο. Αλλά θα κρατήσω το Magic Faith, μήπως χρειαστεί να ανταλλάξω καμιά κόκκινη καρδιά σε κάποιο Devil Room, όπου δεν μας έχει εμφανιστεί κανένα πέρα του Krampus. Και εννοείται πως θα μπω, δεν θα το αφήσω. Οκ. Okay. Δεν άλλαξε κάτι. Με προσοχή. Και το λοιπόν. Θα βάλουμε μια βόμβα εδώ γιατί νομίζω ότι είναι το μυστικό δωμάτιο. Έτσι επειδή είμαι εριστικός. Όχι. Και πολύ κακός το έκανα. Όχι. Αν και μπορώ να χρησιμοποιήσω το Hangman και να τα πάρω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά τώρα μια blood bag δεν με συμφέρει. Εκτός και να πάω Devil Room και μετά τη χρησιμοποιήσω. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει κάποια λογική σε αυτό που λέω, διότι την λευκή καρδιά δεν την ανταλλάσσεις. Οπότε μόνο αν βρω δεύτερο τέτοιο, δεύτερη λευκή καρδιά. Για να πάμε στα δεξιά. Okay, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, έλα, κέρδισε όμως κανέναν, γι' αυτό σε χρησιμοποιώ. Και να που βρήκαμε blood bag. Λέω να τελειώσω πρώτα με τον όροφο και μετά να ασχοληθώ με την blood bag. Θα βάλουμε εδώ μία βόμβα. Ψάχνω το happy με το tears up. Οκ, να δούμε εδώ μήπως υπάρχει κανένα νόμισμα. Τα tears μου είναι υπερβολικά χαμηλά. Δηλαδή σε πολύ άσχημο σημείο, θα έλεγα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Tears up, telepills, ok. Πρέπει να πάμε στο boss, αφού κερδίσουμε πρώτα άλλα 4 δωμάτια. Ωραία, κέρδισε τον. Και το Distant Admiration κάνει λίγο damage, αλλά προσπαθεί. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Κάπου εδώ θα βρίσκεται το boss. Ή προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Συνεχίζουμε δεξιά εμείς ακάθεκτοι. Μάλιστα.
Okay, θα το γεμίσουμε εδώ. Εδώ θα το κερδίσουμε, ωραία. Να είναι καλά το Distant Admiration. Ναι, οκ. Okay. Και σιγά σιγά πρέπει να βρούμε τον boss. Και εδώ κάτι καλό. Τουλάχιστον εμφανίζονται πολλά σεντούκια. Εδώ δεξιά να είναι τον boss. Ω, τόσο καλά. Λογικό είναι να χτυπηθώ. Δεν γίνεται να μην χτυπηθώ. Λοιπόν, flat penny. Νομίζω αξίζει το flat penny. Και balls of steel, καλό. Liberty cup, ας το αφήσουμε, δεν πειράζει. Πάμε για τον boss εμείς. Cricket's head. Πολύ κοντά, διπλό hangman, ok. Και fallen, ωραία, τουλάχιστον θα πάρουμε ένα devil αντικείμενο. Έλα βάρα, βάρα, βάρα. Έλα. Έλα pinging shear. Λοιπόν, Spirit of the Night είναι τέλειο και πάμε εδώ πέρα για κάτι καλό. Γκάπης πω, θα το πάρω. Παρ' όλα αυτά δεν θα το χρησιμοποιήσω. Για άλλη μια φορά damage δεν έχουμε πάρει. Τουλάχιστον όμως πετάμε. Και έχουμε και Spectral Tears, τα οποία βοηθάνε πάρα 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 πολύ. Έλα, κέρδισε τώρα. Δεν το βλέπω πολύ γρήγορα αυτόν. Και πηγαίνω πολύ αργά. Μάλιστα. Οκ, okay, θέλουμε να γίνουμε Lord of the Flies. Forever alone. Έχουμε και τις δύο μύγες τώρα. Grid. Εντάξει, θα το πάρουμε. Θα πάρουμε και αυτό. Ας το πάρω, sharp plug. Αν δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάπου. Αν και δεν θα προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω γενικά. Αν δεν υπάρχει μεγάλος λόγος. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να κερδίσουμε έτσι. Βλέπω ότι το damage μας δεν είναι καλό. Το είπαμε 10 φορές. Αν δούμε 5-6 ακόμα. Και... θέλω να πάω blood bag ή δεν θέλω. Η αλήθεια είναι πως το χρειάζομαι το speed. Αλλά θα μείνω με το blood penny. Και εδώ... τουλάχιστον υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει το slow effect. Πάει αυτός. Έλα, οκ, okay, οκ, okay. Φτάνει όμως. Τουλάχιστον το slow effect χρησιμοποιήθηκε εκεί που το θέλαμε. Λεφτά, κλειδιά, μπλε καρδιές, τέλεια. Λοιπόν, με 17 νομίσματα νομίζω πως και το επόμενο shop θα είναι σίγουρα εφικτό. Από εκεί και πέρα έχουμε το κλασικό μας πρόβλημα, damage και tears. Χρειαζόμαστε ένα pact σίγουρα. Θέλουμε να ανεβάσουμε. Νομίζω πως πιο πολύ χρειαζόμαστε τα tiers τώρα παρά το damage. Εδώ πέρα. Ναι. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε βρει και gap αντικείμενο να πούμε ότι θα γίνουμε gap λίγο να δυναμώσουμε. Τέλος πάντων, devs ένα. Και δεν δίνουν και εδώ κανένα αντικείμενο. Και για να δούμε εδώ. Ό,τι είναι. Και hangman επειδή είμαι ριστικός. Βλέπετε ότι damage δεν γίνεται. Τουλάχιστον είναι εύκολα τα υπόλοιπα δύο κύματα. Νομίζω πως με τις μύγες αξίζει πιο πολύ να τους κερδίσω αυτούς. Πού φτάσαμε να κερδίζουμε αντιπάλους με μύγες λόγω του ότι δεν έχουμε καλό damage. Τα χάπια και μπλε καρδιά. Λοιπόν, έχουμε ένα telepills και
I can see forever. Καλό είναι. Θα βρούμε μυστικά δωμάτια εδώ πέρα. Στον προηγούμενο όροφο δεν ξέρω αν βρήκα. Okay, τουλάχιστον έχουμε βρει πολλά πράγματα. Και εδώ τι έχουμε, tears down μακριά από μας. Telepills και I can see forever. Το Telepills ελπίζω να το χρησιμοποιήσω κάπου εδώ πέρα. Angel Fetus εδώ πέρα. Θέλει να μας δυσκολέψει επίτηδες νομίζω. Λοιπόν, με Depths 1 δεν έχουμε καμία ανάγκη. Το Telepills νομίζω ότι ήμασταν στην μαμά. Τώρα αν βρούμε Kerstrom θα το χρησιμοποιήσω εννοείται. Ναι, εδώ τις κόκκινες καρδιές γιατί δεν τις παίρνω να τις χρησιμοποιήσω. Πλήρωσε. Δεν τρέπομαι, θα πάρω και την άλλη μισή καρδιά. Αν τη χρησιμοποιήσουμε άλλη μια φορά και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Όχι, ούτε εδώ. Τουλάχιστον έχω μαζέψει πάρα πολλά αναλώσιμα. Που είναι το βασικότερο νομίζω από όλα. Μυστικά δωμάτια ακόμα δεν έχουμε βρει. Παράξενο. Και έχουμε Pride, Slow Effect κιόλας, περαστικά του. Και η κάρτα είναι Chariot. Πάρα πολύ καλή. Νομίζω καταλάβατε που θα τη χρησιμοποιήσω. Και δεν πλήρωσε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Το Little Chat εδώ πέρα ίσως με βοηθούσε. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια νομίζω ότι το Little Chat δεν θα μας χρειαστεί. Διότι θα έχουμε δώσει όσες περισσότερες κόκκινες καρδιές μπορούμε. Οπότε δεν θα τις θέλουμε. Έλα, έτσι, μπράβο. Μυστικό δωμάτιο, αντικείμενο. Ναι, σχεδόν. Πάμε κάτω. Α, ωραία. Βρήκαμε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Okay. Και μία μαύρη καρδιά. Εδώ έχουμε και το slow effect. Δεν το συζητάω. Πλήρωσε με κάτι καλό. Πλήρωσε όμως. HP από αυτό ήθελα. Οπότε μπορούμε να πάμε να δώσουμε πάρα πολλές κόκκινες καρδιές τώρα. Ελπίζοντας να βρούμε και άλλες κιόλας. Δείτε που βαράω με τις μύγες. Δηλαδή πόσο τραγικό, πόσο χάλια damage. Δώσ' μου τουλάχιστον ένα πολύφημο. Να πω ότι οκ, βαράω αργά. Πλήρωσε και εσύ τώρα, άιντε. Έχουμε μαζέψει εδώ τη Σάρα και τη Μάρα πάνω μας και την πληρώνει. Α, τόσο καλά, οκ. Okay. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω damage. Ευτυχώς που έχει το slow effect, διότι δεν θα τους προλαβαίναμε. Μπλε καρδιά, τι να την κάνω. Δώσ' μου καμιά κόκκινη καλύτερα. Και είναι I can see forever πάλι. Μήπως να βρίσκαμε τον boss. Γιατί ακόμα δεν το έχουμε βρει. Μήπως και εμφανιστεί κάποιο Devilum, διότι έτσι πάμε πάρα πολύ αργά. Α, έχουμε και αυτά. Σιγά μην έδινε κάτι καλό.
Σαντζητάει penetrate shots και shot speed. Το speed up μάλλον. Tears up δεν βλέπω εδώ και ανησυχώ. Για να δούμε. Στο shop. Champions belt. Ναι. Όχι. Έχουμε Steam Sale και τίποτα μα τίποτα άλλο. Ας δώσουμε εδώ πέρα μερικά λεφτά. Ούτως ή άλλως θα βρούμε πολλά. Για να δούμε εδώ. Επιτέλους βρήκαμε τον boss. Δείτε πόσο αργά βαράμε. Πάμε για τον boss War. Εντάξει, ντροπή όμως. Cube of Meat νούμερο 2. Και ας έχει ένα καλό Devil Room. Βασικά όχι, Cube of Meat 1 είναι. Θα ήθελα να πάρω το We Need to Go Deeper. Μήπως βρίσκαμε και ένα δωμάτιο από κάτω. Παρ' όλα αυτά λίγο δύσκολο. Ας δώσουμε εδώ και την πλέ καρδιά. Δώσουμε εδώ και τις κόκκινες καρδιές που κακώς πήγα στο boss, διότι έδωσα μία κόκκινη καρδιά για τον Gimpy. Και Ivy Back, τι άλλο. Άντε, Telepills. Και μας έχουν μείνει ένα, δύο δωμάτια το πολύ. Και μετά έρχεται όροφος για να πολεμήσουμε την μαμά. Όπου ένας θεός ξέρει τι έχει να γίνει εκεί. Okay. Το Gimpy δεν είναι damage upgrade. Αυτή είναι η αλήθεια, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Το Telepills θα το κρατήσω, μήπως χρειαστεί να πάω απευθείας στον boss. Μπω Devil Room, χρησιμοποιήσω Telepills, φύγω από εκεί και συνεχίσω μετά τον όροφο. Και Curse of the Maze, κακό αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε το Broken Watch σε πάρα πολύ καλό δωμάτιο. Έχουμε και μπλε καρδιά εδώ περισσευούμενη σε περιπτώσεις ανάγκης. Α, μπράβο. Γερές τις ρίχνει. Okay, συνεχίζουμε. Πάμε. Ελπίζω ότι θα μας χαμογελάσει η τύχη σε αυτόν τον όροφο. Και μακάρι να βρω και 51 σεντούκια να χρησιμοποιήσω όλα μου τα κλειδιά. Όχι τίποτα άλλο, θα συνεχίσουν να πληθαίνουν τα κλειδιά μου. Πάω να εκατοσταρίσω τα πάντα. Βλέπετε ότι το damage μου είναι άθλιο. Όταν λέμε άθλιο, άθλιο όμως. Έλα. Ούτε οι μύγες μου δεν μπορούν να τα κερδίσουν. Με τέτοιο damage δεν πας πουθενά. Κυριολεκτικά δεν πας πουθενά. Αυτό ήταν boss. Champion. Πάμε για τον boss. Με αυτά τα tiers, τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε στο boss και ό,τι γίνει. Έλα, κάνε συντάματς και μη μιλάς. Πήγαινε μωρέ να κάνεις damage. Εγώ θα το κάνω όλο το damage τώρα. Έλα, χτύπα τους δικούς, άιντε.
Εντάξει, τουλάχιστον κάτι γίνεται. Βλέπετε γιατί το Pinging Shear είναι πάρα πολύ καλό, κρατάει σε όλον τον όροφο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ου! Οκ, την πήραμε πίσω την μπλε καρδιά. Προσοχή, προσοχή, θα πέσει όπου να είναι. Εδώ είναι. Έλα. Λοιπόν, θα πάμε στο Blue Baby, Telepills. Wow. Έτσι, επειδή είμαι εριστικός, θα μπω από εκεί. Και το rune είναι Algiz. Μας δίνει 30 δευτερόλεπτα ασπίδα. 30 νομίζω είναι, δεν είναι 40, 30. Που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο damage θα κάνουμε, δεν ξέρω. Βγήκα και είναι κλειστό το δωμάτιο. Μ' αρέσει έτσι που έρχονται στην ευθεία. Θες το ρε που με χτύπησε. Το lag νομίζω ότι βοηθάει εδώ πέρα. Δώστε μου μισό λεπτό, διότι το ένα μάτι κλαίει, μυρολογεί. Τόσο καλά. Δεν μπορώ να κερδίσω τα χέρια ρε, ντροπή. Πω. Δώστε μου λίγο damage. Ένα ipcac, κάτι. Ένα ipcac τώρα, πόσο φοβερό θα ήτανε. Έλα, άιντε. Τελειώνεται. Τελειώνεται. Αχ, για να δούμε εδώ πέρα. Άιντε, δώσ' μου κάτι. Α, τόσο καλά. Εντάξει, το παιχνίδι προφανώς δεν θέλει να κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το παλέψουμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Διότι έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, δεν φτάνω πουθενά. Με το ζόρι κερδίζω την καρδιά. Α, βάλω μια βόμβα εδώ έτσι για το γαμώτο. Τζόκερ. Ναι, βασικά πρέπει να χτυπήσω όλες τις νεκροκεφαλές. Μήπως εμφανιστεί τζόκερ. Έτσι, εριστικός. Τώρα που έχουμε penetrative shots νομίζω είναι ότι καλύτερο. Έλα. Petrified Poop. Για να δούμε τι δίνει με το Petrified Poop. Αυτά δίνει. Εν τω μεταξύ δεν θέλω να πάρω τα νομίσματα για να τα πάρω με το Flat Penny. Χαμός έχει να γίνει. Εντάξει, θα φτάσουμε 99%. Flat Penny και πάμε. Μ' αρέσει πάντως που οι βόμβες μου είναι το τελευταίο πράγμα που έχω. Πιο χαμηλό. Οκ, τα κάναμε. 99. Ησυχάσαμε, παίρνουμε το Algiz και φεύγουμε. Θα βάλουμε και εδώ βόμβες. Ένα Joker να εμφανιστεί, θα είμαι υπέρ ευχαριστημένος. Α, έχουμε και μπαταρία. Νομίζω ότι στο Boss Trap Room θέλω να το χρησιμοποιήσω το Pinging Shears. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πώς θα μπω. Ναι, βασικά μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιο μυστικό δωμάτιο εάν υπάρχει. Έλα. Έλα. Έχουμε και λεμπάν πρώτα κάτω. Και έχουμε το μαγικό jump. Yay. Φοβερό. Δεν υπάρχει εδώ. Γιατί κουνήθηκε η μπαταρία, εγώ μάλλον την κούνησα. Οκ.
Εδώ μυστικό δωμάτιο ίσως. Δώσ' μου αντικείμενο. Οκ, okay, μου δώσε τον grid. Αφού μου δίνεις τον grid. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Θα βοηθήσουμε και εμείς την κατάσταση. Λεφτά, γιατί όχι. Τώρα θα διαλύσουμε τα πάντα. Όλα όσα μπορούν να μας δώσουν κάτι θα διαλυθούν. Σας το υπόσχομαι. Όχι, ναι. Δώσουμε ένα Joker. Αυτό δεν το λες Joker, εκτός και αν άλλαξε το όνομά του. Για να δούμε εδώ. Α, Blood Bag, ωραία. Μπορούμε να πάμε στο Boss Trap Room. Ωραία. Όχι. Το πάλεψα είναι η αλήθεια, αλλά δεν τα κατάφερα. Για να δούμε εδώ μία βόμβα. Δώσουμε ένα Joker. Ούτε εδώ θέλει να δώσει. Και τι είναι αυτό. Αυτό λογικά πρέπει να είναι το shop. Εάν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό ήθελα. Μα και λέω πως θα ξοδέψω ούτε ένα κλειδί από τα 99 που έχω. Για να δούμε εδώ. Humbling Bundle. Και τι κρίμα να μην μπορώ να δώσω το donation. Ναι, τα κλειδιά πλέον δεν είναι χρήσιμα. Πάμε να ψάξουμε για Joker. Emperor, δεν το λες άσχημο. Παρ' όλα αυτά δεν το θέλω, διότι δεν θα έχω γεμίσει το Pinging Sears. Εδώ κάτι. Βασικά όχι, θα το έχω γεμίσει. Μάλιστα, οκ, με τρολάρι. Οπότε το παίρνω το Emperor. Το παίρνω ή δεν το παίρνω. Θα το πάρω. Θα το πάρω και θα χρησιμοποιήσω στον επόμενο όροφο. Devil Room εδώ πέρα δεν εμφανίστηκε δυστυχώς. Κρίμα, πολύ κρίμα. Πάμε να φύγουμε. Ζητάμε ακόμα tiers και damage. Emperor. Conquest. Α, έχουμε και το slow effect. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, ναι, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτόν κυνήγα. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Και ούτε τώρα, Devil Room. Ντροπή όμως. Ντροπή. Δεν με εμφάνισε Devil Room σε δύο δωμάτια τα οποία δεν δέχτηκαν damage, τουλάχιστον στις κόκκινες καρδιές. Τώρα πείτε μου, πώς κερδίζεις? Δεν κερδίζεις απλά. Το θέμα μου ποιο είναι? Να φτάνω στα bosses, να γεμίζω το Pinging Sears και να φτάνω στα bosses. Εάν φτάνω στα bosses, το Pinging Sears νομίζω ότι τα κερδίζει όλα. Απλά προστατεύεσαι. Ωραία, τώρα έχουμε και διπλά. Δώσ' μου τουλάχιστον διπλά κίτρινα σεντούκια. Αυτό θα το εκτιμήσω. Εντάξει, ναι, τώρα νομίζω ότι εγώ θα τραπώ. Ναι, φυσικά. Εδώ πέρα μυστικό δωμάτιο. Για να μπούμε μέσα. Τι έχουμε εδώ? Νάτο. Δεν με ενδιαφέρει, θα τα ανοίξω όλα. Και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Τουλάχιστον πήραμε Gappy's Tail, το οποίο νομίζω ήταν το πιο σημαντικό από όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Περισσότερα σεντούκια. Ναι, σε παρακαλώ πολύ, μην δέχεσαι τόσο damage. Οπότε τώρα αυτό μας ενδιαφέρει είναι άλλο ένα γκάπι αντικείμενο για να γίνουμε γκάπι και πολλά κίτρινα σεντούκια. Διπλά κιόλας. Αυτό είναι που μου αρέσει. Ότι έχουμε Humbling Bundle, έχουμε Mom's Key, έχουμε... Τι άλλο έχουμε? Κάτι ακόμα έχουμε το οποίο δεν θυμάμαι. Έχουμε 99 νομίσματα. Τι καλύτερο. Οκ. Εν τέλει δεν έγινε κάτι.
Θα το κερδίσουμε όμως. Έλα επιτέλους. Τρεις ώρες όμως. Έχουμε και τρίτο boss, μην ξεχνιέσαι. Και είναι τσαμπ. Τουλάχιστον κάνουμε penetrative damage, το οποίο είναι πάρα 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 πολύ καλό σε τέτοια bosses. Και βλέπω ότι δεν είμαι και ιδιαίτερα γρήγορος. Ναι, μα ούτως ή άλλως speed πήρα από ένα μόνο αντικείμενο. Οπότε, λοιπόν, πάμε να βρούμε την καρδιά της μαμάς. Πάμε από εδώ. Πιν. Για πιν τον κόβω. Εκεί, εκεί καλά είσαι. Τέλειο. Αυτό περίμενα. Tears up. Μια φορά, μια φορά. Λοιπόν. Ωραία. Άντε να δούμε τώρα αυτό που θα τον κερδίσουμε. Να είναι καλά οι μύγες. Ένα tears up, μωρέ. Σιγά μην είναι τίποτα. Ο αεριστικός. Μπορεί να δίνει και τίποτα, πότε δεν ξέρεις. Και έχουμε τώρα διπλό envy. Πόσο τέλεια. Οι μύγες. Και πάλι οι μύγες, ότι κάνουν οι μύγες. Εγώ για να κάνω, δεν κάνω. Εγώ απλά κοιτάω πιο πολύ. Βλέπετε, τα tiers μας είναι τέρμα χάλια. Τέρμα, τέρμα, τέρμα χάλια. Οι μύγες κάνουν την καλύτερη δουλειά. Στα απλά δωμάτια οι μύγες και στα bosses το Pinging Shears. Εντάξει, τραγικό. Λέω εντάξει, τον έχω. Σουμπταγούπ. Παντού βόμβες. Πώς και. Αλίμονο. Να μην έχει troll bomb. Συνεχίζουμε. Νομίζω ότι ο δρόμος μας για τον boss αρχίζει και μικραίνει. Φτάνουμε. Μη χτυπιέσαι. Εδώ τώρα πώς θα τα βγάλουμε πέρα δεν ξέρω. Που εδώ πάνω δεν μας επιτίθενται οπότε. Έλα λίγο penetrative damage. Μισή ώρα να βαράω και να μην χάνει. Συνεχίζουμε ελπίζοντας να βρούμε τον boss κάπου κάποτε. Δεν χτυπήθηκε. Ντροπή μωρέ, ντροπή. Επιτέλους φτάσαμε στην καρδιά της μαμάς. Ούτε τα boss δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Τα champion. Εδώ μετάξει το Pinging Shears ελπίζω να κάνει damage στην καρδιά της μαμάς. Μπράβο. Γιατί δεν κάνει damage. Κάνε damage στη μαμά. Κάνε damage. Γιατί δεν κάνει damage. Μάλλον γιατί πετάει. Αυτή την αίσθηση έχω.
Λοιπόν, είπαμε πάμε Άιζακ. Οι καρδιές μας λιγοστεύουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να σωθούμε. Διότι έτσι δεν σώνεσαι. Για κανένα μα κανένα λόγο. Δείτε πόση ώρα θα κάνουμε να τους κερδίσουμε. Τι έγινε, δεν τον κέρδισα. Α, δείτε απλά το άθλιο damage που κάνουν. Έτσι δεν κερδίζεις κανέναν όμως. Οι μύγες βοηθάνε, αλλά δεν θα έχουμε τον broken watch παντού. Αυτό είναι το κακό. Και ένα διπλό κίτρινο σεντούκι δεν βγάζει. Και που να έχει κρατήσει και το Head of Krampus. Θέλω τουλάχιστον πέτρες με μπλε καρδιές. Είναι το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ να μας βοηθήσει. Πέρα από κίτρινα σεντούκια, έτσι. Τζόκερ. Εντάξει, έχω φύγει για Τζόκερ και δεν το ξέρω. Λοιπόν, τουλάχιστον να γίνουμε γκάπι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όχι, δεν θα γίνουμε. Και μία βόμβα εδώ. Ωραία, μία μπλε καρδιά και... Και κάτι που ξέρουμε, bombs αρκίζω, όχι. Και... Puberty. Ούτε τώρα. Α, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εντάξει, αυτό είναι δωμάτιο για Pinging Sears. Α, μπράβο, 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 έτσι, έτσι μπορούμε. Έλα, χάσε και εσύ επιτέλους, άιντε. Θα πάμε χάλια, χάλια. Από χάλια έως χάλια θα πηγαίνουμε εμείς. Και εδώ αριστερά ελπίζω να βρίσκεται κάποιο μυστικό δωμάτιο. Και να έχει μέσα κάτι καλό. Έλα. Εντάξει, εντάξει, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Αυτό θα το γεμίσω συζητητή. Ένα magic mushroom, γιατί δεν δίνει. Άλλες φορές πληρώνει για πλάκα. Τώρα θα πληρώσει αυτό. Θέλει, δεν θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Ας πάρει 99 νομίσματα και ας πληρώσει. Κόκκινες καρδιές. Ναι, βόμβες δεν έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη. Και πήγα να τον σμπρώξω να πω ότι οκ, να τον γλιτώσουμε λίγο, αλλά ούτε τώρα. Pestilence. Μπράβο μας. Θα χτυπηθούμε από παντού. Πόσα θα βγάλει. Φτάνει. Ούτε τις μύγες δεν μπορώ να κερδίσω με ένα χτύπημα. Τραγικά πράγματα συμβαίνουν εδώ. Πω, πάμε κάτω και ό,τι γίνει. Τουλάχιστον να κάνουμε ένα τέτοιο damage. Ότι είναι έτσι μένω, δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι για κανένα μα κανένα λόγο. Αντίο. Εγώ δεν κάθομαι να το συζητήσω. Κάτι από κάτω, ένα μέρος, ένα μαγαζί, ένα black market.
Έλα, έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον αφήνει αράχνες. Τι ήθελα και μίλησα. Έλα, 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 έλα. Χάσε, χάσε, χάσε. Και τώρα νομίζω πως θέλω να εμφανιστεί ο Άιζακ. Φαμίν. Εντάξει, τουλάχιστον είναι εύκολος. Εντάξει, τραγικό όμως. Εκεί που σταμάτησε. Και πλέον μπορώ να πω πως φοβάμαι. Εντάξει, α, έχουμε κόκκινες καρδιές, παιδιά. Οκ. Okay. Σφαίρα πάμε να τις πάρουμε. Θέλω μισή, γίνεται. Μισή, οκ. Okay. Τώρα κάτι γίνεται. Θέλω Άιζακ. Θέλω να πολεμήσω Άιζακ, να εμφανιστεί τον Blue Baby. Να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε κανένα άλλο αντικείμενο καλό. Υπομονή όμως, διότι ακόμα δεν θα εμφανιστεί το ο Άιζακ και το Blue Baby και το Chest. Δώσε κάτι. Γιατί έχω πάρει Gappy's Tail. Α, φανταστικά. Φανταστικά, τώρα. Τώρα δεν κερδίζω ποτέ. Μόνο με βόμβες. Αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά. Wow, οκ, okay, δεν το περίμενα αυτό. Όπως δεν περίμενα να μην πάρω κάποια κόκκινη καρδιά. Ναι, τις βόμβες νομίζω πως χρειάζομαι κυρίως. Και να βρω το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Κάπου εδώ θα είναι, δεν γίνεται. Λοιπόν. Γίνε γκάπι μου, ωραία, εκεί πέρα να τους τρελάνουμε. Να τους τρελάνουμε, τρόπος του λέγει. Λοιπόν, Άιζακ, Pinging Shear. Και ό,τι γίνεται. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Το damage του Pinging Shear δεν τα αλλάζω με τίποτα. Πω 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 πω. Εξαιρετικά. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε είπα. Τρέχα πάνω. Έλα, πάμε, 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 πάμε. Φύγε ρε, φύγε. Εκεί, εκεί, έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω. Εντάξει, νομίζω πως κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Έλα, έλα προς τα εμένα, έλα προς τα... Φύγε, φύγε κι εσύ, φύγε μωρό. Α. Τώρα, ναι, 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 ναι. Αυτό και γεια σας. Ωραία, δεν πήραμε την μισή κόκκινη καρδιά που υπήρχε εκεί πέρα. Αυτό φοβόμουν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τι θα γίνει. Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Βασικά, δεν το θυμόμουν. Λάθος μου μεγάλο. Και νομίζω πως θα χάσω εδώ πέρα. Και αν δεν χάσω, δεν ξέρω ποιος είναι ο δρόμος του γυρισμού. Ας είναι εδώ πάνω. Ω, εξαιρετικά. Εντάξει, παιδιά, μόλις έχασα, να το ξέρετε. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Έχασα. Λοιπόν, έκανα βλακεία, δεν άνοιξα τα άλλα αντικείμενα να δω τι μπορεί να έχουν μέσα. Δεν πειράζει, λοιπόν.
Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τους παρακολουθήσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.